κυβέρνησε ο κύριος Δανίλιδης ως εγκέφαλο της χθεσινής, του χθεσινού επεισοδίου, ως υποκινητή μάλλον. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, δεν θέλω να δώσω συνέχεια σε ένα ατυχές περιστατικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να δούμε σήμερα είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και τα προβλήματα μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης έχετε αντιληφθεί όλοι ότι έχουν αυξηθεί. Αντί να μειώνονται οι καταλήψεις των χιτά, των γκαράζ, των δημοτικών κτηρίων και των δημαρχείων, πρέπει να σας πω σήμερα ότι αυξάνονται. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μία αυτοσυγκράτηση από όλους, να δούμε τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Αλλά από εκεί πέρα, πρέπει να πω κάτι. Θα πρέπει όλοι να μεταφέρουν ακριβώς τα γεγονότα και το ξαναλέω, την ώρα του επεισοδίου ήμουνα μέσα σε διαπραγματεύσεις με τον κύριο Ασκούνη, με τον κύριο Βασιλείου που είναι γενικό διευθυντή της ΚΕΔΚΕ, με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ και τον Ταμεία και μόλις είδα τα επεισόδια, γιατί υπάρχει μέσα οθόνη που μετάδιδε τα επεισόδια, εγώ βγήκα να συγκρατήσω τους συναδέλφους, διότι όλο αυτό το επεισόδιο βλέπετε πολύ καλά ότι σήμερα αντί να ασχολιόμαστε με τα προβλήματα των εργαζομένων που οδηγούνται στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, τα φορολογικά ουσιαστικά δεν πρόκειται να πληρωθούμε, ασχολιόμαστε με ένα επεισόδιο το οποίο είναι καταδικαστέο και δεν εκφράζει τον αγώνα των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρείτε όμως ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν να μην ελέγχουν? Το μικρόφωνο σας παρακαλώ λίγο πιο κάτω. Εκεί με το καλώδιο, ο κύριος. Εντάξει. Τα πράγματα πλέον φαίνονται να είναι ανεξέλεγκτα. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και από το πρωί όλων των συναδέλφων της Κελεσικής Επιτροπής η προσπάθεια είναι πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε επιχειρήματα, έχουμε το δίκαιο μαζί μας, θα πρέπει τις επόμενες ώρες αυτό να περάσει σε ολόκληρη την κοινωνία και να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην ενορχιστρωμένη κατασυκοφάντηση τόσο της ΠΟΕΟΤΑ, τόσο του αγώνα των εργαζομένων και θα έλεγα έτσι και εμένα προσωπικά. Έχω και ιδιαίτερα εγώ προσωπικά έχω μάθει ότι να δέχομαι τέτοιες επιθέσεις δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει πάνω απ' όλα είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων, ο αγώνας τους. Αλλά πέρα από εσάς υπήρχε σωματική βία. Υπήρχε σωματική βία. Πρέπει να ξέρετε, ότι και σε μένα έχουν ασκήσει αυτή τη σωματική βία. Εντάξει, δεν βγήκα όμως ποτέ. Ποιοι? Ο κύριος Δανιλίδης και άλλοι 30 δήμαρχοι. Το 2008 προς το συνάδριο του ΣΚΕΡΚΕ σε ειδική διαδικασία κομματική όπου εγώ πήγα να συμμετέχω σε μια διαδικασία με τον κύριο Ασκούνη, με τον γραμματέα της Νομαρχιακής, τον κύριο Παπαστεργίου και δύο δήμαρχους. Όλα όμως αυτά είναι λύσεις. Εγώ πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δήμοι και μάλιστα μεγάλοι δήμοι οι οποίοι δηλώνουν την αντίθεσή τους στις αποφάσεις κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να υλοποιήσουν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή παρεμβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών ή η κυβέρνηση και ουσιαστικά καταργεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πρέπει να τοποθετηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Ας αφήσουμε τα παιχνιδάκια να τοποθετηθεί. Δέχονται να τους καταργήσουν, δέχονται να τους δίνει υποδείξεις ο Υπουργός και η κυβέρνηση το πώς ασκήσουν τις αρμοδιότητες όταν τους απειλούν. Πώς θα μας πληρώσει, γιατί δεν θα μας πληρώσει. Γιατί δεν μας πληρώσει, με ποιο δικαίωμα βγαίνει ο Υπουργός και λέει θα μας πληρώσει, λέει κανέναν μας. Ωραία, υπάρχει όπως λένε ειδικό εδάφιο, ειδικός νόμος που λέει ότι όποιος κάνει κατάληψη και απλά δεν υπάρχει ή δεν δουλεύει καθόλου δεν πληρώνεται. Το λέει δεν καθίστε πρώτα. Τι περιμένετε από τη συνάντηση με τους δημάρχους, η πλειοψηφία των οποίων προασπίζεται και τον Καλλικράτη, ο οποίος προωθεί ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών όπως η καθαρή. Εμείς έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας σε αυτές τις διατάξεις, είτε είναι ο Καλλικράτης που τελικά αποδείχθηκε ότι ήρθε να υπηρετήσει το μνημόνιο και βέβαια. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο οι αιρετοί υποφεύγουν ή μια μερίδα των αιρετών, στερεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 32% από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που με αυτή την υστέρηση των εισόδων η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορεί από την πρώτη του έτους να πληρώσει τους εργαζόμενους. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Είναι θέμα των αιρετών, είναι θέμα της κυβέρνησης, αλλά φοβάμαι ότι αν υπάρχει τέτοια συνέχιση ένταση και εξέλιξη, δεν θα δεχθεί. Εσείς θα βάλετε νερό στην κρασί σας. Βάζουμε, κάθε μέρα βάζουμε. Είναι συνταγματικό να μην πληρωθείτε, λέτε. Εμείς.
Δεν μπορεί κανένα να παρέμβει στους Δήμους και να πει στον κάθε Δήμο ή στον κάθε Δήμαρχο να μας πληρώσει. Αυτά δεν γίνονται, ούτε άλλες εκλογές. Αυτά τα έλεγε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 92, όταν πάλι είχαμε για 30 μέρες απεργία. Εγώ θέλω να σας πω κάτι για να πάμε πάνω. Το 2008, και θα κυκλοφορεί σήμερα, θα σας στείλουμε με email μια φωτογραφία, απεργούσαμε 15 μέρες ενάντια στον νόμο της Πετραλία για το ασφαλιστικό. Μετά τη συγκέντρωσή μας στο Σύνταγμα, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σήμερα πρωθυπουργός, ήρθε και μας έσφιξε το χέρι. Παρουσία του κ. Σαχινίδη, του κ. Κουτσούκου.